Εορτάζει, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα η Εκκλησία του Χριστού τη μνήμη των Αγίων Αργύρων, Κοσμά και Δαμιανού των Ρωμαίων. Και το λέω αυτό των Ρωμαίων διότι υπάρχουν πολλά ζεύγη Αναργύρων Κοσμά που λέγονται Κοσμάς και Δαμιανός, αυτά αδελφοί, οι οποίοι γιορτάζουν αυτοί οι Άγιοι Ανάργυροι σε διάφορες εποχές του έτους, κυρίως δε τον Ιούλιο, 1η Ιουλίου τώρα και 1η Νοεμβρίου, αλλά είναι διαφορετικά τα ζεύγη αυτών των Αγίων Αναργύρων. Σήμερα έχουμε την εορτή των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των Ρωμαίων, οι οποίοι ήταν αυτάδελφοι, δηλαδή αδέλφια σωματικά, συγχρόνως εξασκούσαν και την ιατρική τέχνη και επιστήμη και βεβαίως έλαβαν από το Θεό και το χάρισμα των ιαμάτων. Ενώ το Νοέμβριο είναι η εορτή των Αγίων Αναργύρων εκ της Μικράς Ασίας. Και ήρθαμε σήμερα σε αυτόν τον Ιερό Ναό των Αγίων Αργύρων της Γαβρολίμνης Ναυπακτίας για να πανηγυρίσουμε και να εορτάσουμε τους Αγίους αυτούς ιατρούς ως προς την ιατρική τέχνη και συγχρόνως και θαυματουργούς που επιτελούσαν και επιτελούν διάφορα θαύματα σε αυτούς οι οποίοι προσέρχονται με πίστη και ζητάνε από το Θεό διαμέσου των Αγίων, συγκεκριμένως εδώ διαμέσου των Αγίων Αργύρων, ζητούν την ίαση και τη θεραπεία σωματικών, ψυχικών και πνευματικών ασθενειών. Υπάρχουν μερικοί Άγιοι που είναι θαυματουργοί όντως, επιτελούν θαύματα, άλλοι δεν επιτελούν τα θαύματα. Είναι ένα ιδιαίτερο χάρισμα το οποίο μερικοί Άγιοι λαμβάνουν από το Θεό. Όταν μιλάμε για θαύματα, τι εννοούμε? Η λέξη θαύμα δηλώνει κάτι το οποίο είναι εκπληκτικό, κάτι το οποίο είναι θαυμαστό, κάτι το οποίο είναι υπερφυσικό. Και πολλές φορές χρησιμοποιούμε αυτή την έκφραση στη ζωή μας. Αυτό δεν ερμηνεύεται με την ανθρώπινη λογική. Αυτό είναι θαύμα. Και πολλές φορές το λένε και οι ίδιοι οι ιατροί επιστήμονες. Όταν γίνεται για παράδειγμα έρευνα και γίνεται αξονική τομογραφία για παράδειγμα και βρίσκεται ότι υπάρχει κάτι και πρέπει να γίνει επέμβαση, και όταν ο άνθρωπος μετά προσεύχεται στο Θεό και όταν πηγαίνει να κάνει την επέμβαση πάλι κάνουν μια έρευνα και λένε δεν υπάρχει αυτό, μπορεί βέβαια να είναι και λάθος των μηχανών, αλλά οι ίδιοι γιατροί λένε δεν εξηγείται αυτό το οποίο έγινε στον σωματικό σου οργανισμό, δεν εξηγείται με την επιστημονική, με την επιστήμη, με την ιατρική επιστήμη, δεν εξηγείται με την ανθρώπινη λογική. Αυτό είναι το θαύμα. Και το λέμε και εμείς πολλές φορές στη ζωή μας. Έγινε κάτι το οποίο είναι θαυμαστό. Δηλαδή παρεξέκλεινε το αυτοκίνητο και ενώ θα έπρεπε ο άνθρωπος καλός των πραγμάτων να πεθάνει και να σκοτωθεί, όμως βγήκε λέει ως εκ θαύματος. Το λέμε. Κάτι γίνεται και ο άνθρωπος αποκτά την υγεία του σώματός του και τη ζωή του. Και με αυτή την έννοια λέμε ότι υπάρχουν θαύματα τα οποία γίνονται από το Θεό διά των Αγίων. Όταν διαβάσει κανείς προσεκτικά όλη την Αγία Γραφή και την Παλιά και την Καινή Διαθήκη θα διαπιστώσει ότι είναι γεμάτη από θαύματα. Δηλαδή αυτό είναι η πίστη μας. Όπως καταγράφεται στη ζωή των προφητών, των Αποστόλων και είναι καταγραμμένα μέσα στα βιβλία της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Διότι ο ίδιος ο Θεός ήταν εκείνος ο οποίος συνεργούσε δια των προφητών, του Μωυσέως, του Ηλία, του προφήτη που έκαναν θαύματα, ο Θεός διά των προφητών, και ο ίδιος ο Θεός ενυνθρώπισε και στη συνέχεια και έκανε και ο ίδιος θαύματα και έδωσε την χάρη των ιαμάτων στους Αποστόλους και στους Αγίους. Ακούσατε προηγουμένως το Ευαγγέλιο. Τους είπε ο Χριστός πηγαίνετε λέει να κηρύξετε το Ευαγγέλιο και προχωρεί μετά και λέει ασθενούντας θεραπεύεται, δαιμόνια εκβάλλεται, λεπρούς καθαρίζεται και τα λοιπά και τους ασθενούντας. Βλέπετε ότι υπάρχει εδώ μια συσχέτιση μεταξύ του κηρύγματος και του θαύματος. Ποιο ήταν το βασικό? Το βασικό ήταν το κήρυγμα ότι έρχεται η Βασιλεία του Θεού. Να κηρύσετε λέγει τη Βασιλεία του Θεού και στη συνέχεια να κάνετε τα θαύματα. Γιατί? Για να πιστοποιείτε ότι όντως έρχεται η Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό μέσα στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε
ότι αυτά που εμείς λέμε θαύματα, αυτά λέγονται στην πραγματικότητα σημεία, δηλαδή σημεία της επιβεβαιώσεως του Χριστού ότι είναι αληθινός Θεός. Και γι' αυτό βλέπουμε στη ζωή του Χριστού, μιλούσε ο Χριστός για παράδειγμα ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου και μετά έκανε το θαύμα της θεραπείας ενός τυφλού. Το ίδιο ακριβώς το βλέπουμε σε διάφορες περιπτώσεις. Συνδέεται το γεγονός, το κήρυγμα περί της θεότητας του Χριστού με το θαύμα το οποίο επιτελείται. Επομένως αυτό είναι το θαύμα και γεμάτη η Αγία Γραφή είναι από θαύματα και δεν μπορεί κανείς να πιστεί σε αυτό το γεγονός. Αν είμαστε χριστιανοί πρέπει να πιστέψουμε ότι γίνονται θαύματα στη ζωή μας. Αλλά το δεύτερο σημείο που ήθελα να τονίσω είναι αυτό που τόνισα και προηγουμένως. Ποιος το κάνει το θαύμα? Δεν είναι οι Άγιοι που κάνουν το θαύμα. Είναι ο Θεός ο οποίος δίνει τη χάρη των ιαμάτων στους Αγίους. Οι Άγιοι είναι οι φορείς, οι Άγιοι είναι τα όργανα. Είδατε, ψάλαμε προηγουμένως, σώσον ημάς ε Θεού ο εναγίης θαυμαστός. Δηλαδή σώσε μας Κύριε εμάς, εσύ που είσαι θαυμαστός εν της Αγίης. Και το ίδιο ακριβώς ψάλαμε και στο τροπάριο των Αγίων Αργύρων. Άγιαν Άργυροι και θαυματουργοί επισκέψαστε στα στενία σημών, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε ημίν. Το έλαβαν δωρεάν. Άρα ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος επιτελεί το θαύμα διά συγκεκριμένων Αγίων. Θα μου πείτε όλοι οι Άγιοι κάνουν θαύματα? Όχι όλοι οι Άγιοι. Και πώς εξηγείτε ότι όχι όλοι οι Άγιοι κάνουν θαύματα? Γιατί ο καθένας έχει το δικό του χάρισμα. Ο Θεός δίνει τα χαρίσματα στους ανθρώπους και ανάλογα με τα φυσικά χαρίσματα, όποιος αξιοποιεί τα φυσικά χαρίσματα που του δίνει ο Θεός και μάλιστα τα αξιοποιεί με την αγάπη, τότε γίνονται και τα ανάλογα πνευματικά χαρίσματα. Έχουμε τα σωματικά χαρίσματα και έχουμε και τα πνευματικά χαρίσματα. Το εξηγεί κατά θεόπνευστον τρόπο ένας πατέρας της Εκκλησίας του 7ου αιώνος, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Θα πει ότι ο Θεός δίνει τα ψυχικά χαρίσματα σε κάθε άνθρωπο. Του δίνει για παράδειγμα τη χωρητικότητα της διάνοιας, που σημαίνει είναι έξυπνος, είναι ευφυής, συγχρόνως έχει και το άλλο χάρισμα της καθαρότητας του νου. Με την καθαρότητα του νου γνωρίζει τη δόξα του Θεού και στη συνέχεια με τη χωρητικότητα της διάνοιάς του εκφράζει αυτή την εμπειρία. Άρα εκείνοι που έχουν την καθαρότητα του νου και βεβαίως έχουν και την δυνατότητα της χωρητικότητας της διάνοιας, σε εκείνον ο Θεός δίνει το χάρισμα της θεολογίας. Το λέει ο Απόστολος Παύλος αυτό. Σε άλλον, άλλος έχει τη σοφία, άλλος έχει τη γνώση, άλλος έχει το χάρισμα των ιαμάτων. Οπότε άλλο είναι ο άνθρωπος που έχει σοφία και γνώση. Το χάρισμα της θεολογίας που είναι ένα από τα μεγαλύτερα χαρίσματα που δίνει ο Θεός, γιατί παρουσιάζει την αλήθεια και την εκφράζει. Λέει ο Άγιος Μάξιμος, ένας άλλος, και βασιζόμενος βέβαια στον Απόστολο Παύλο, ένας άλλος που έχει την καταφύση αγάπη, όταν αγαπάνε, μερικοί άνθρωποι έχουν πολύ μεγάλη αγάπη στους ανθρώπους, δεν σκέφτονται το κακό, αλλά αγαπούν, σε αυτόν ο Θεός του δίνει το χάρισμα της θαυματουργίας. Συγκεκριμένα γράφει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, το Πνεύμα του Άγιον ενεργεί κατά την υποκειμένη τη ψυχή διάθεση. Δηλαδή το Πνεύμα του Άγιο ενεργεί μέσα στον άνθρωπο δια των χαρισμάτων που υπάρχουν, την διάθεση, την υποκειμένη διάθεση μέσα στην ψυχή του. Έτσι γίνονται τα θαύματα και η θαυματουργή. Θα μου πείτε βέβαια, γιατί παλιά είχαμε θαυματουργούς και τα λοιπά και τώρα δεν θαυματουργούν και θαυματουργούν οι νέοι? Έχουμε νέους Αγίους που επιτελούν θαύματα. Δεν οφείλεται αυτό στο Θεό ούτε στους Αγίους, οφείλεται σε εμάς.
Γιατί όταν οι άνθρωποι αρχίζουν να ξεχνάνε τους μεγάλους αυτούς Αγίους και δεν τους παρακαλούν, τότε και εκείνοι δεν οικετεύουν στο Θεό. Όταν θυμούνται τους νέους, τότε οι νέοι πρεσβεύουν στο Θεό. Επομένως δεν είναι θέμα του Θεού ή των Αγίων, είναι θέμα της δικής μας ψυχικής καταστάσεως. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, γεμάτη είναι η Αγία Γραφή και τα συναξάρια των Αγίων από τα θαύματα. Όταν πάρει κανείς τους βίους των Αγίων και διαβάζει, βλέπει συνέχεια θαύματα, ιάσεις σωματικών ασθενειών, δηλαδή θεραπεύονται ασθένειες και διάφορες αλλαγές. Δεν είναι μόνο οι ασθενείες, είναι και οι αλλαγές που γίνονται στην ζωή μας. Οι αλλαγές από τα πάθη, οι αλλαγές μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον, μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, εκεί που ήταν όλα ανώμαλα θα λέγαμε, ανισόρροπα μέσα στην κοινωνία, κάτι γίνεται και αλλάζουν. Εκεί που δεν υπήρχε αγάπη και υπήρχε μίσος, κάτι γίνεται, ένα γεγονός γίνεται και αλλάζει αυτή η διάθεση. Και αυτό είναι θαύμα. Και εφόσον είναι γεμάτη η Αγία Γραφή από θαύματα, γι' αυτό και λέμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι γεμάτη από θαύματα. Όποιος ζει πραγματικά στην Ορθόδοξη Εκκλησία με τα μυστήρια, με την ασκητική ζωή, με την προσευχή, βλέπει θαύματα συνεχώς, αλλαγές, θεραπείες σωματικών ασθενειών, ψυχικών ασθενειών, πνευματικών ασθενειών. Αλλάζουν οι διαθέσεις και επικρατεί ειρήνη και αγάπη. Ας ζητάμε λοιπόν από το Θεό δια πρεσβειών της Παναγίας μας και δια πρεσβειών των Αγίων. Ας ζητάμε από το Θεό τις επεμβάσεις για να έχουμε αυτήν την αγάπη που είναι μεγάλο χάρισμα και την ειρήνη μέσα στην καρδιά μας και μέσα στην οικογένειά μας, που και αυτό είναι μεγάλο χάρισμα. Οι Άγιοι Ανάργυροι να πρεσβεύουν για όλους μας. Αμήν. Thank you.